κύριο μιλήτρια, η κυρία Μάρινα Σαράκη, η οποία είναι ψυχολόγος και είναι και συνεργάτητα στο συντονιστικό μηχανισμό για την αναπηρία. Έχουμε πιο σαφές μήνυμα για την αποσυλλοποίηση. Η συνεργάτης που την πρότεινε όμως μου είπε: είναι καλό που δεν είναι σαφές το μήνυμα, γιατί έτσι θα γίνει καλύτερη συζήτηση στο τέλος. Νομίζω πως έχει απόλυτο δίκιο. Οι περισσότεροι από εμάς συμμεριζόμαστε τα συναισθήματα και κατανοούμε την πράξη της συμπαθούς νοσηλεύτριας. Ίσως κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, να έχουμε προσπαθήσει να σώσουμε εντός εισαγωγικών κάποιο φίλο ή συγγενή από ψυχιατρική κλινική. Επειδή στην δική μου περίπτωση αυτό αποδείχθηκε κατόρθωτο, βλέποντας την ταινία με κατέλαβε φόβος για την τύχη της κοπέλας, της Μαριγός, όταν αυτή έφυγε από το ίδρυμα. Σκέφτηκα πως η έξοδός της στον έξω κόσμο ίσως και να απέμενε ολέθρια για εκείνη ή πως ίσως σύντομα θα ξανακατέληγε σε κλινική. Η αποσυλλοποίηση συζητείται εδώ και χρόνια. Η δυσκολία της έγκυται στο γεγονός πως εκεί έξω στην κοινωνία πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές δομές και να εφαρμόζονται πολλών ειδών πολιτικές κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, συμπερίληψης, στήριξης και εκπαίδευσης ασθενών και οικογενειών. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια άλλη κοινωνία. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το πρόγραμμα Ψυχαργός έχουν αλλάξει σε κάποιο βαθμό το τοπίο στη ψυχική υγεία. Ωστόσο, δεν αρκούν μόνο εξωτερικές μονάδες ημερήσιας προδίτας, δεν αρκούν τα επιδόματα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Δεν αρκεί αυτοθυσία αξιοθαύμαστων επαγγελματιών, όπως εκείνων που πέτυχαν την αποσυλλοποίηση της Τηλέρω. Δεν αρκεί η συνοχή της μικρής ελληνικής κοινότητας, ούτε η αγάπη της οικογένειας, προκειμένου να σταματήσει για τον ασθενή ο φαύλος κύκλος των κρίσεων, της εξαρτητικότητας, των ενοχών και της αίσθησης ανικανότητας. Το στίχημα για κάθε κοινωνία είναι να μπορέσει να προσφέρει μια καλής ποιότητας ζωή και την αίσθηση του ανήκειν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους διαφορετικών δυνατοτήτων. Ξεκίνησα κάπως αντίστροφα για να φτάσω στο συντονιστικό μηχανισμό για την αναπηρία, ο οποίος συστάθηκε με τον νόμο 4488 του 2017 και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2018 υπό τον Υπουργό Επικρατείας κ. Βερναρδάκη, ως ένας από τους τρεις πυλώνες για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπηρία. Οι άλλοι δύο είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρωτοτυπία της εν λόγω Σύμβασης υπήρξε η εισαγωγή του κοινωνικού μοντέλου στον ορισμό της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία ενός ατόμου καθορίζεται όχι από τις ατομικές του δυσκολίες μόνο, αλλά το συνδυασμό των δυσκολιών αυτών με τα εμπόδια που συναντά στο περιβάλλον του. Με ένα τέτοιο μοντέλο καταλαβαίνουμε πως η ευθύνη για την αναπηρία και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρία περνά πλέον στην κοινωνία ολόκληρη. Η δουλειά του συντονιστικού μηχανισμού για την αναπηρία, η δουλειά μας, είναι να συνεισφέρουμε στην αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου, ώστε με εύλογες προσαρμογές να διευκολύνεται η ένταξη των συνανθρώπων μας με αναπηρία στην κοινωνία, να συντονίζουμε τη δουλειά των καθήκων αρμοδίων υπουργείων, ώστε οι πολιτικές τους να συμμορφώνονται με τις επιταγές της Σύμβασης και να βοηθούμε στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας μας μέσω δράσεων όπως η σημερινή και μέσω της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών. Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μία εκδήλωση αποκλειστικά στη ψυχική νόσο, επειδή η ψυχική νόσος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αθέατες αναπηρίες και ότι παραμένει αθέατο, δυστυχώς ευκολότερα περιθωριοποιείται. Η διοργάνωση μίας εκδήλωσης αφιερωμένης αποκλειστικά στη ψυχική νόσο υπήρξε επιθυμία του ιδίου του Υπουργού Επικρατείας κ. Βερναρδάκη, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει στον χώρο της ψυχικής υγείας πως η γεωγραφία της αναπηρίας στη χώρα μας αλλάζει και έρχεται να συμπεριλάβει για πρώτη φορά με την ψήφιση του 4488 του 2017 την ψυχική νόσο. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ακολουθώντας το κοινωνικό μοντέλο θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και την ένταξη των ψυχικά ασθενών σε κάθε πλευρά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι ιατρική ημερίδα. Ο βασικός της στόχος είναι η συμβολή της στην αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου. Θα ακούσουμε τις μαρτυρίες των ιδίων των ψυχικά πασχόντων και των συγγενών τους, που περνούν σε πρώτο πλάνο, γιατί μας ενδιαφέρει το βίωμά τους, ο τρόπος που οι ίδιοι συστήνονται και μας ενδιαφέρει να μάθουμε όσα ήδη νιώθουν πως τους βοηθούν περισσότερο. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι απόψεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας της λεγόμενης κοινοτικής προσέγγισης, οι οποίοι έχουν μετατοπιστεί από τον επιστημονικό μονόλογο. Ελπίζουμε με την κίνηση αυτή να γνωρίσουμε κάποιες πλευρές της ψυχικής νόσου, να βοηθήσουμε ανθρώπους να γίνουν γνωστοί μέσω της δουλειάς τους και να δούμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές ώστε να καταρτήσουμε νέες ή να επανενεργοποιήσουμε επιτυχημένες παλαιότερες πολιτικές, να σχεδιάσουμε νέες ή να επεκτείνουμε δοκιμασμένες επιτυχημένες δράσεις και να στηρίξουμε τις ομάδες αυτοβοήθειας στην προσπάθειά τους. Η εκδήλωσή μας
θα κλείσει, παράλληλα θα ανοίξει την προβολή της, τη μεγάλη προβολή της ημέρας, με την ενδιαφέρουσα ομιλία της Προέδρου της Θεμιωδίκης, κυρίας Κορμινού, την οποία ευχαριστούμε πολύ, καθώς και τους συνεργάτες της, για τη φιλοξενία και τη βοήθεια στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Βούλγαρη, η οποία επέδειξε τις δύο σημερινές προβολές, για όλη τη συνδρομή στη πραγμάτωση της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τέλος την ομάδα αυτοβοήθειας HumanLinks, που πέρα από τους ομιλητές προσέφερε φωτογραφικό υλικό και μουσική, αποδεικνύοντας έπρακτα πως μπορούμε μαζί τους από κοινού να απολαμβάνουμε όσα μας ευχαριστούν. Θα κλείσω με μια σκηνή ενός μελλοντικού happy end στην ταινία μας, το οποίο εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια όλων μας. Η Μαριγό βγαίνει από το ψυχιατρείο και βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Εγώ που τη συναντώ, είμαι εκπαιδευμένη να μιλήσω σε άτομα που βρίσκεται σε κρίση ψυχικής νόσου, γιατί το διδάχτηκα σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο μου. Αν δεν είμαι εκπαιδευμένη, ξέρω πού να την παραπέμψω, ποιον να καλέσω. Έρχεται ειδικευμένο προσωπικό, όχι περιπολικό να την πάρει. Όταν συνέρχεται, θα μπορεί να προσφέρει όση εργασία μπορεί να προσφέρει. Θα ξέρει πού και πώς, θα βρει ομάδες αυτοβοήθειας που την καταλαβαίνουν καλύτερα. Οι γονείς της θα μπορούν να εκπαιδευτούν, να στηριχθούν ψυχολογικά, ώστε να βοηθούν και το παιδί τους να αυτονομηθεί. Θα νιώθουν πιο άτυχοι ίσως από άλλους γονείς, αλλά πιο ικανοί να διαχειριστούν την κατάσταση και αυτό θα τους βοηθά να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους χωρίς να κρύβουν τη ζωή τους. Αυτό το happy end, που αποτελεί μια αυτονόητη ολιστική αντιμετώπιση κάθε αναπηρίας, είναι το όραμα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι και το δικό μας όραμα. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις, να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχτούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.